Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που έρχονται σήμερα να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εδώ βέβαια να πω ότι αν ήξερα θα ακολουθήσουμε τους Digital Nomads, θα είχα φροντίσει να πούμε με κάποιο χούτι. Οι διοργανωτές μου είπαν ότι θα είμαστε το πιο cool, techy και youthful panel. Μας εξαπάτησαν. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το τέκινες στα ίδια επίπεδα. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον πάνελ μπροστά μας. Θα μιλήσουμε για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και πώς η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να οδηγήσουν την επόμενη μέρα στον ελληνικό μετασχηματισμό. Νομίζω ότι έχουμε κάποιους από τους πιο ικανούς ανθρώπους να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση και ιδανικά κάπου εκεί μέσα σε αυτή τη συζήτηση εγώ θα αχρηστευτώ και θα αρχίσει μια συζήτηση όπως έγινε και στην προετοιμασία του πάνελ μας. Έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Έρευνας και Ανάπτυξης, τον κύριο Δήμα, τον κύριο Βερέμι Μάρκο, ο οποίος είναι President και της Upstream και Partner στο Big Pie, τον κύριο Δημήτρη Κουτσόπουλο, που είναι CEO της Deloitte για την Ελλάδα, τον κύριο Θεοδόση Μιχαλόπουλο, που είναι CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, και τον κύριο Χαράλαμπο Μπακολιά, που είναι ο Director και General Manager της Ansys. Να ξεκινήσω με το κύριο Υπουργό. Το 2020 ήταν μια χρονιά η οποία ήταν ρεκόρ για την ελληνική καινοτομία και τεχνολογία. Και στην Endeavor έχουμε προσπαθήσει να χαρτογραφήσουμε λίγο το σύνολο των επιτυχιών, των ιστορία και των μεγεθών των οποίων κατέγραψε η αγορά, το industry της τεχνολογίας. Ρεκόρ εξαγορών ελληνικών τεχνολογιών, ρεκόρ χρημάτων και επενδυτικών κεφαλαίων που προσέλκυσαν ελληνικά startups. Είμαστε διαφευρύντα μπροστά σε μια περίοδο η οποία είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Θα ήθελα να μας πείτε, ξεκινήσατε καταρχάς με μια πολύ δυνατή μεταρρυθμιστική ατζέντα. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο ευρύτερος σχεδιασμός για την ενίσχυση της οικονομίας, ποιες είναι δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που θεωρείτε ότι θα έχουν τα περισσότερα ωφέλη και τα πιο θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και ποιο είναι από εδώ και πέρα τα μέτρα τα οποία σκέφτεστε να εισαγάγετε. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους διοργανωτές του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, έτσι, και να τους συγχαρώ για την διοργάνωση και φέτος, και όλοι ευχόμαστε ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να κάνουμε στους Δελφούς το συνέδριο κανονικά όπως γινόταν τα περασμένα χρόνια. Εγώ θα σας πω πολύ σύντομα ότι η επένδυση στην έρευνα έχει πραγματικό αντίκτυπο και στην οικονομία. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στην έρευνα, επιστρέφουν στην πραγματική οικονομία, για την έρευνα εχμής μιλάμε τώρα, 11 ευρώ. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι ότι όντως έχει πολύ μεγάλη σημασία και στην πραγματική οικονομία η επένδυση στην έρευνα. Όσον αφορά την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι στο κομμάτι της έρευνας είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί σε επίπεδο ευρωπαϊκού μεσοωρού, όταν καλείται αυτή η έρευνα να μετατραπεί σε καινοτομία και σε επιχειρηματικότητα, εκεί υστερούμε πολύ σημαντικά σε όλους τους δείκτες έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στον ευρωπαϊκό πίνακα καινοτομίας, στο European Innovation Scoreboard, η Ελλάδα είναι μόλις στην 20η θέση από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το λέω για να δείξω ότι όντως έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να κάνουμε σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Εντάχει, θα αναφερθώ μόνο σε κάποιες σημαντικές αλλαγές που έχουμε κάνει. Στο κομμάτι της έρευνας, στα ερευνητικά κέντρα έχουμε δώσει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί υπήρχε πάρα πολύ γραφειοκρατία τόσο για τα ερευνητικά κέντρα όσο για τους ερευνητές και για τα μέλη ΔΕΠ. Εξαιρέσαμε από το ενιαίο μισθολόγιο τους ερευνητές που είναι σε προγράμματα τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος, αλλά χρηματοδοτούνται είτε από ιδιωτικούς πόρους ή ακόμα και από δημοσιακά ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα ένας postdoc από το εξωτερικό για 1.000 ευρώ που δίνει η θέση του ερευνητή γάμα. Με αυτόν τον τρόπο όμως, ακριβώς επειδή δεν είναι χρήματα που βαραίνουν τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά ιδιωτικοί πόροι, μπορούμε να κρατήσουμε κάποιους από τους ερευνητές εδώ πέρα ή να επαναπροσελκύσουμε
κάποιους πίσω. Και επίσης δίνουμε πολύ μεγαλύτερα κίνητρα σε ερευνητικά κέντρα να διεκδικήσουν ακόμα περισσότερους ιδιωτικούς πόρους. Συνάψαμε σημαντικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τα ερευνητικά κέντρα. Ξεκινήσαμε την διαδικασία πρόσληψης μετά από 10 χρόνια 152 ανθρώπων, ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Όμως αλλάζουμε και το θεσμικό πλαίσιο για τους τεχνοπλαστούς, ώστε να μπορεί ένας ερευνητής να δημιουργήσει πολύ πιο εύκολα μία spin-off, να τη λειτουργήσει, ακόμα και να τη κλείσει, άμα χρειαστεί, και ενδυναμώνουμε και τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας. Στο κομμάτι της καινοτομίας, δημιουργήσαμε το... μέχρι πρώτον δεν ήξερε η ελληνική πολιτεία πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, τι κύκλο εργασιών κάνουν, πόσο εργαζόμενους έχουν. Δεν υπήρχε απολύτως καμία πληροφορία. Ακόμα και να θέλαμε να νομοθετήσουμε ευεργετικές διατάξεις για το οικοσύστημα καινοτομίας, πραγματικότητα δεν ξέραμε σε ποιους απευθυνόμασταν. Και δεν ανακαλύψαμε ξανά τον τροχό, αλλά είδαμε τι κάνανε κάποιες άλλες χώρες. Και δημιουργήσαμε ένα εθνικό μητρό νεοφυείων επιχειρήσεων, το Elevate Greece. Όπου μέσω του Elevate Greece καταφέρουμε να κάνουμε μια αξιόπιστη καταγραφή του οικοσυστήματος καινοτομίας, δικτύωση όλων των φορέων της καινοτομίας και ακόμα να στηρίξουμε έμπρακτα χρηματικά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και το οικοσύστημα της χώρας. Όμως, επίσης, η Ελλάδα δεν είχε μια φυσική έδρα της καινοτομίας. Γι' αυτό προχωράμε μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία της πολιτείας καινοτομίας στις παλιές εγκαταστάσεις της Ευρωπή. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο διεθνής διαγωνισμός έχει ήδη αναρτηθεί και είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Η φυσική έδρα καινοτομίας είναι ένας φυσικός χώρος στον οποίο συνεπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ένα τμήμα της έρευνας και της ανάπτυξής τους εκεί πέρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοπλαστή, και ο στόχος είναι η δημιουργία συνεργειών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Ένα αντίστοιχο εγχείρημα έχουμε και με το Thessing Tech στην Θεσσαλονίκη. Και το τρίτο και τελευταίο πεδίο εφαρμογής των πολιτικών μας έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη. Εκεί πέρα περάσαμε μια πολύ σημαντική αλλαγή στο φορολογικό κίνητρο που αυξήσαμε τις υπερεκπτώσεις δαπανών έρευνας και ανάπτυξης από 130% που ήταν στο 200%. Μόνο από αυτή τη διάταξη υπολογίζουμε ότι στα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Προχωρήσαμε, επιταχύναμε πάρα πολύ και τη διαδικασία πιστοποίησης για το ποιες δαπάνες είναι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας. Σκεφτείτε ότι η Γενική Γραμματεία έκανε 3 χρόνια και να απαντήσει σε μια επιχείρηση με αποτέλεσμα να υπάρχουν, να είναι ένα φοβερό αντικίνητρο αυτό. Τώρα απαντάμε πολύ πιο γρήγορα. Αλλά επίσης προχωρήσαμε και τις δράσεις του ΕΣΠΑ, όπως το Ερευνό Δημιουργικό Καινοτομό, τα Innovation Clusters, τα Competence Centers, στην προσπάθεια να δώσουμε πολύ μεγαλύτερα κίνητρα να ενωθεί πολύ πιο αποτελεσματικά η έρευνα με την καινοτομία. Ας σταματήσω όμως εδώ πέρα για να μην τρώω όλο το χρόνο και συνεχίζουμε αργότερα. Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον ότι έχουμε 4 εταιρείες και 4 ανθρώπους που ηγούνται των επενδύσεών τους στην Ελλάδα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και είναι 4 εταιρείες που είμαστε με σημαντικότατη παρουσία και επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα. Οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε καταρχάς από τους ίδιους να μας πούνε λιγάκι για τους ανθρώπους που μας ακούνε και δεν ξέρουν ενδεχομένως όλο το έβρος των επενδύσεων, να μας πούνε λίγο, να μας δώσουν μια εικόνα των κινήσεων και των επενδύσεων που έχουν να κάνουν μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, που βρίσκονται οι εταιρείες τους, που βρίσκονται οι δράσεις τους. Και κατά δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω τους επιχειρηματίες ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και ποιες είναι οι προκλήσεις όταν έρχεται εκείνη η στιγμή που φαντάζομαι ότι έρχεται, που πρέπει εσωτερικά να πείσετε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα για περισσότερες επενδύσεις ή για περισσότερα στοιχήματα στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσω αλφαβητικά και στο τέλος, μάλιστα, θα ήθελα εδώ να δώσω και λίγο το structure της συζήτησης, τη δομή της συζήτησης. Σκέφτομαι να μιλήσουμε λίγο πρώτα για το οικονομικό περιβάλλον. Μια δεύτερη θεματική να είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο σαν προβληματισμό και σαν θέμα στην θεματολογία. Και το τρίτο είναι τα επόμενα πλάνα σας. Και στο τέλος κάθε θεματικής να δίνουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιο διάλογο με τον κύριο Υπουργό, να
να συζητάμε περισσότερο για την κάθε θεματική κλίματος. Οπότε, κύριε Βερέμι, θέλετε να μας μιλήσετε για το γενικότερο οικονομικό κλίμα της χώρας, τις επενδύσεις της Upstream και τι ευνοεί, τι δεν ευνοεί. Νομίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε μια πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας, που αντικατοπτρίζεται και στα μεγέθη που έχουν πετύχει αυτές οι εταιρείες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ήταν ένας τομέας που σχεδόν δεν υπήρχε και τώρα αποτιμάται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ η κεφαλαιοποίηση αυτών των εταιρείων. Και αυτές οι εταιρείες απασχολούν πάνω από 5.500 ανθρώπους. Και δεν βάζω μέσα τις μεγάλες πολυεθνικές. Μιλάω για τις αμιγώς ελληνικά startups. Τώρα, από τη δική μου πλευρά, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πριν από 6-7 χρόνια το σύνολο των υπαλλήλων που δουλεύαν είτε στην Upstream είτε σε άλλες εταιρείες που έχουμε επενδύσει ήταν περίπου 350 άτομα και σε μια πενταετία-εξαετία, επειδή έκανα αυτό τον υπολογισμό, είμαστε τώρα στα 1.250 άτομα, αν τους προσθέσει κανείς όλους. Τώρα, θα μου πείτε ποιες είναι οι επενδύσεις. Η επένδυση κυρίως είναι στους ανθρώπους. Μακράν η πιο σημαντική επένδυση είναι αφενός μεν στο να προσλαμβάνεις ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι στο ξεκίνημά τους, κατευθείαν από τα πολυτεχνία ή από άλλα πανεπιστήμια, και να τους εκπαιδεύεις πολύ προσεκτικά και με μεγάλη προσήλωση. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα στοιχείο μετεκπαίδευσης ανθρώπων που βρίσκονταν στην αγορά για περισσότερα χρόνια και μαθαίνουν να λειτουργούν μέσα σε μια εταιρεία τεχνολογίας που τους ωφελεί και τους ίδιους και με τη σειρά τους, και αυτοί γίνονται δάσκαλοι των επόμενων. Ότι υπάρχει ένας ενάρετος κύκλος ξεκάθαρα σε αυτό το επίπεδο. Και τέλος θα έλεγα ότι αν καταφέρουμε σαν τομέας να έχουμε μια συνεχή ροή από φύτων από τα πανεπιστήμια, τους οποίους εκπαιδεύουμε και επίσης μετεκπαιδεύουμε κάποιους ανθρώπους με μεγαλύτερη εμπειρία σε μεγαλύτερη ηλικία, αυτό μπορεί να έχει ένα εκθετικό αποτέλεσμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Οπότε η επένδυση, τουλάχιστον στη δική μου δουλειά, είναι κατά κύριο λόγο σε ανθρώπους και λιγότερο σε υποδομές. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κουτσόπουλε, επίσης ακούμε πολλές επενδύσεις στον χώρο με κέντρα αριστείας, με αρκετές, και ξέρετε, κάποια δεν είναι και ιδιαίτερα ευρέως γνωστά, με πολύ μεγάλο και significant job creation. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι η Deloitte που βρίσκεται και τι είναι αυτό που ευνοεί και τι δεν ευνοεί τις επενδύσεις? Με μεγάλη χαρά. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Και σε συνέχεια, αυτό που είπε ο Μάρκος, πραγματικά σε αυτό που επενδύουμε είναι ο κόσμος, είναι το ταλέντο. Εμείς ξεκινήσαμε, πέραν της δραστηριότητας που έχουμε ως Deloitte στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε το τέλος του 2017 και κάναμε πραγματικότητα ένα όραμα τη διαμόρφωση του Deloitte Alexander Competence Center που κάναμε στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης καινοτομίας με στόχο να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες νέων ταλέντων και παράλληλα να βοηθήσουμε το brain drain και σε κάποιες περιπτώσεις, όπου έχει γίνει κιόλας σε λίγες δυστυχώς μέχρι τώρα, να βοηθήσουμε λίγο στο brain regain. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με πολύ καλή τεχνογνωσία, Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν και επιθυμούν να επιστρέψουν εφόσον δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, γιατί διαλέξαμε Θεσσαλονίκη? Διαλέξαμε Θεσσαλονίκη για συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, έτσι. Θεωρώ ότι έχει μια πληθώρα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων καταρχήν και ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε έχει πολλά ερευνητικά κέντρα γύρω-γύρω. Υπάρχει σημαντικός αριθμός νέων ταλέντων και αποφύτων των πανεπιστημίων. Υπάρχει πολύ καλή, αυτό ισχύει βέβαια για όλη την Ελλάδα, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών. Επίσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ο χρόνος και time zone, ενώ Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με πάρα πολλές άλλες χώρες. Η συνεργασία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι επιτοπλίστων με χώρες της Ευρώπης και μιλάω για Αγγλία, Βέλγιο, Ιταλία και λίγο λιγότερο Γερμανία. Άλλο σκοπός είναι να το επεκτείνουμε περαιτέρω. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά με 20 στελέχη. Έχουμε καταφέρει σήμερα να είμαστε περίπου στα 400 άτομα στην Θεσσαλονίκη και η στόχευση είναι πραγματικά να μεγαλώσουμε και να μεγαλώσουμε σημαντικά.
Αξίζει να αναφέρω ότι από τον Φεβρουάριο, γιατί ζήτησα τα στοιχεία χθες, από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι τώρα, Φεβρουάριο του 2021, έχουμε προσλάβει 235 άτομα. Mm. Και αυτό τίνει αυξανόμενο. Στόχος είναι να μεγαλώσουμε και να μεγαλώσουμε κι άλλο και ιδανικά να διπλασιάσουμε αυτόν τον αριθμό. Τώρα, πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε στην πραγματικότητα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να εκπαιδεύουμε τον κόσμο, παίρνουμε ανθρώπους από το πανεπιστήμιο ουσιαστικά και τους εκπαιδεύουμε εμείς εσωτερικά. Γιατί είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά ταλέντα ουσιαστικά σε όλες τις βαθμίδες που θα επιθυμούσαμε. Άρα αυτό που κάνουμε, κάνουμε σχολεία εσωτερικά, κάνουμε συνεχόμενη εκπαίδευση και πολλά από αυτά τα σχολεία ουσιαστικά ως απόρρια αυτών που γίνονται δωρεάν, αυτοί που αποφυτούν προσλαμβάνονται κατευθείαν σε εμάς. Άρα αυτό έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Και ένα έτερο είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια. Είμαστε πάρα πολύ κοντά με τα πανεπιστήμια ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης και με το Ανατόλιο και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, όπου μας έχουν βοηθήσει και έχουν διαμορφώσει σε κάποιες περιπτώσεις και τα πτυχία τους έτσι ή τα μεταπτυχιακά τους έτσι, ώστε να έχουν competencies τα οποία είναι πολύ πιο relevant για εμάς, πολύ πιο σχετικά με τα αντικείμενά μας, και έτσι μπορούμε να βοηθάμε και εμείς στην απορρόφηση αυτών την επόμενη μέρα. Τώρα, τι είναι αυτό που δυνητικά δημιουργεί θέμα? Αυτό που δημιουργεί θέμα, γιατί αυτή η επένδυση που περιγράφω μέχρι τώρα είναι μια επένδυση που ξεκίνησε και γίνεται από την Ελλάδα, εξυπηρετεί άλλες χώρες, αλλά επικεντρώνεται εδώ. Βασικοί παράγοντες που καθυστερήσαν την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της επένδυσης έχουν να κάνουν ουσιαστικά με τη μη σταθερότητα που βλέπανε ιστορικά, το οποίο σαφέστατα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και με τις μεγάλες αλλαγές φορολογικών στελεστών. Σταθεροποίηση αυτών πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ στην επόμενη μέρα. Γιατί ξαναλέω, το πλάνο μας είναι μεγάλο και θέλουμε να δυναμώσουμε κι άλλο. Ως εκ τούτου, σταθερότητα σε αυτούς τους τομείς νομίζω θα βοηθήσει σημαντικά. Πολύ ωραία. Και εδώ θα έχει ενδιαφέρον ενδεχομένως να ακούσουμε και αν υπάρχουν κάποιοι σχεδιασμοί αποκέντρωσης της μεταρρυθμιστικής πολιτικής. Ενδεχομένως κάποιες άλλες πόλεις χρειάζονται και διαφορετικού είδους παρεμβάσεις. Και θα ήταν ενδιαφέρον να το ακούσουμε και από εσάς που έχετε παρουσία στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την άποψη της κυβέρνησης. Με συγχωρείτε, μόνος ότι ακούστηκε κάτι. Να πάμε στον κύριο Μιχαλόπουλο από τη Microsoft, ο οποίος και φέτος μάλιστα ήταν μια χρονιά η οποία ακούστηκαν θετικά νέα. Ένα από αυτά να είναι και η εξαγορά μιας ελληνικής εταιρείας. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλο, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε λιγάκι πώς τι recap κάνετε για το 20, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχυθεί αυτή η δράση στο μέλλον. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σαν Microsoft πράγματι έχουμε κάνει ουσιαστικά την προηγούμενη χρονιά δύο μεγάλες επενδύσεις και όπως μίλησε πριν και ο Μάρκος και ο Δημήτρης, εμείς ουσιαστικά επενδύσαμε τόσο σε ανθρώπους με την εξαγορά της Automotive, αλλά και σε υποδομές. Με την ανακοίνωση για τη δημιουργία του data center, νομίζω ότι η χώρα χρειάζεται και τα δύο, γιατί το ένα φέρνει και το άλλο. Τώρα, στις Automotive, ουσιαστικά εξαγοράσα μια εταιρεία που είναι από τις καλύτερες εταιρείες, από τα καλύτερα startups στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και ήδη οι δεκάδες μηχανικοί που έχουμε στην Ελλάδα δουλέψανε για να δημιουργήσουν την καινούργια έκδοση του Power Automate, που είναι ουσιαστικά πάνω στην πλατφόρμα το Power Platform της Microsoft, στο οποίο η κάθε εταιρεία στον κόσμο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αυτοματοποιήσει διαδικασίες. Ήδη δηλαδή τα προϊόντα που αυτοί οι άνθρωποι δουλέψανε βρίσκονται στα χέρια των πελατών μας παγκοσμίως. Και θα συνεχίσουν ουσιαστικά να δημιουργούν αξία για εμάς από την Ελλάδα. Στο δεύτερο κομμάτι έχουμε την ανακοίνωση του Data Center. Είναι μια επένδυση αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων μόνο για τη δημιουργία του Data Center. Εκεί βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια της διαδικασίας ανέβρισης και αξιολόγησης των σωστών σημείων για να ξεκινήσει η δημιουργία, το χτίσιμο αυτών των Data Centers. Και ελπίζουμε ότι και με τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων να μπορέσουμε σε δύο χρόνια να έχουμε σε λειτουργία αυτά τα data centers που θα εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Είναι άλλωστε το πρώτο data center της Microsoft στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, στην ερώτηση για το ποια είναι τα πλεονεκτήματα, θα έλεγα ότι τρία θα έβαζα εγώ. Το πρώτο είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής για τη χώρα.
φαίνεται μετά από μία δεκαετή κρίση να βρισκόμαστε σε μία σημείο στο οποίο, αφού ξεπεράσουμε και την πανδημία, έχουμε πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον. Είμαστε αρκετά χαμηλά, είναι το ξεκίνημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Τα αποτελέσματα φαίνονται κάθε μέρα. Και οπότε για μία εταιρεία που θέλει να επενδύσει στη χώρα, νομίζω ότι είναι μακράν το καλύτερο σημείο στο να μπει. Το δεύτερο είναι ότι η χώρα παραμένει να έχει ένα σημαντικό brand name στο εξωτερικό. Είναι συνδεδεμένο με αξίες, με την ιστορία της και όλο αυτό ενισχύεται συνεχώς από την αναπροσαρμογή που δείχνει η χώρα στα καινούργια δεδομένα. Και το τρίτο είναι η οικονομική, πολιτική σταθερότητα, πρόσβαση στην πράσινη ενέργεια. Άκουσα στο ραδιόφωνο πρόσφατα ότι η Ελλάδα είναι ένα ωραίο οικόπεδο σε μια δύσκολη γειτονιά, το οποίο πράγματι ισχύει, γιατί όταν θες να κάνεις ένα data center σε μια περιοχή που θα εξυπηρετεί πολλά διαφορετικά κράτη, πιθανώς η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα που μας βοήθησε στη δημιουργία του data center. Τώρα, ποια ήταν η δυσκολία και στις δύο επενδύσεις. Το πρώτο είναι σίγουρα τα credit ratings, ότι αυτό είναι κάτι που μπορούν να κάνουν πολλά, αλλά αλλάζει σιγά-σιγά. Αυτή τη στιγμή παραμένει η χώρα να είναι σε non-investment. Δεν είναι εύκολο να προσελκύεις επενδύσεις σε μια χώρα η οποία δεν είναι μαζί της στα credit houses. Πρέπει να το αλλάξουμε, αλλά νομίζω ότι ήδη σιγά-σιγά γίνεται πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που ανέφερε και ιδιαίτερα ο Δημήτρης, είναι τα ζητήματα γραφειοκρατίας, σταθερότητας του φορολογικού περιβάλλοντος. Πρέπει να παραμείνουν βασικοί άξονες για την πορεία της φορολογικής πολιτικής για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ανάλογα παραδείγματα. Και το τρίτο και τελευταίο είναι το ταλέντο. Όλοι θα περιμέναμε, ίσως και εγώ παλιότερα, ότι το ταλέντο θα μπαίνει στα πλεονεκτήματα της χώρας για να τραβήξει επενδύσεις στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολύ καλά ταλέντα, αλλά όχι αρκετά για να στελεχώσουν μεγάλες επενδύσεις. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα να παράγει ακόμα περισσότερα ταλέντα για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε και στον κύριο Μπακολιά από την Ansys. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω εδώ. Μιλώντας τελευταίος, δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω, θα τα πω όμως. Να πω για την Ansys. Η Ansys είναι μια αμερικανική επιχείρηση. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2019 με την εξαγορά ελληνικής startup, παλαιά startup, εταιρείας 20 ετίας στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στην μοντελοποίηση και προσομοίωση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, microchip δηλαδή. Η Ansys είναι στον χώρο των προσομοιώσεων, είναι παγκόσμια ηγέτης, μια εταιρεία της τάξης των 4.500 ανθρώπων, με τζίρο 1,6 δις δολάρια και κεφαλαιοποίηση γύρω στα 35 δις δολάρια, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλά τοποθετημένη για ανάπτυξη. Οπότε εμείς εξαγοραστήκαμε το 2019 και από τότε γίναμε corporate, δεν ήμασταν πριν, ήμασταν startup όπως ανέφερα. Υπάρχει μια προσπάθεια ανάπτυξης και είμαστε αυτό που λέμε κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα. Δηλαδή ξεκίνησαμε 36 άτομα πριν από 2 χρόνια, είμαστε 50 τώρα. Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε. Έχουμε πολύ ιδιαίτερες απαιτήσεις στο προσωπικό που προσλαμβάνουμε. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε ένα μείγμα δυνατού θεωρητικού επιστημονικού υπόβαθρου και κάποιες δεξιότητες προγραμματιστικές. Και μιλούσα μάλιστα με τον Παναγιώτη για το πόσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να είναι να πείσει την εταιρεία να επενδύσει περαιτέρω στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν σε έκανε μια εξαγορά, δεν είχε ποτέ σχέδια να χτίσει κάτι στην Ελλάδα, δεν μας γνώριζε. Οπότε, γνωρίζοντας την ομάδα εδώ, είδε πως υπάρχει κάτι καλό και αποφάσισε να επενδύσει. Δηλαδή, έδωσε προϋπολογισμό για ανάπτυξη. Τα πλεονεκτήματα που φαίνεται να έχει η Ελλάδα στο internal selling process είναι το φυσικό κάλος της χώρας, το brand name. Δηλαδή, μια όμορφη χώρα, ακούει άλλος Ελλάδα και λέει είναι κάτι ωραίο. Και επίσης είναι και τα βοηθητικά, δηλαδή, πράγματα που λειτουργούν βοηθητικά, είναι η εμπειρία των ανθρώπων που έχουν συνεργαστεί με Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή, οι Έλληνες της Διασποράς δημιουργούν μια πάρα πολύ καλή εικόνα για τη χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα, και ως άνθρωποι και ως επιστήμονες. Οι δυσκολίες τώρα που αντιμετωπίζουμε για να αναπτυχθούμε έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, δηλαδή σε επίπεδο κόστους, μισθοδοσίας και διαθεσιμότητας ταλέντου, δεν σκοράρουμε πάρα πολύ ψηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα Ινδία,
Πολωνία, Ρουμανία και ούτω καθεξής. Και δεν δείχνει να έχουμε, αυτό που ανέφερε και ο Θεοδόσης, δεν δείχνει να έχουμε το αρκετό ταλέντο για να αναπτυχθούμε γρήγορα. Δηλαδή, βάλαμε στόχους να πάρουμε κάποια άτομα σε ένα χρόνο, μας πήρε τον τριπλάσιο χρόνο από όσο περιμέναμε. Είναι πάρα πολύ αργή διαδικασία στελέχωσης. Βλέποντας το αυτό, η μαμά εταιρεία ενδέχεται να το ξανασκεφτεί για το πόσο θέλει να αναπτυχθεί στην Ελλάδα και σε πόσα χρόνια. Αυτά για τις ευκολίες και τις δυσκολίες της ανάπτυξης στη χώρα μας. Πολύ ωραία. Να πω ότι ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Η ανάγκη σταθερότητας, η ανάγκη για φορολογικές μεταρρυθμίσεις, η ανάγκη για ταλέντο. Αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, πώς μπορεί ένα κράτος να βοηθήσει επενδυτές όπως οι πολυεθνικές που βρίσκονται στην Ελλάδα να αυξήσουν τις επενδύσεις τους και πώς μπορεί να είναι αρρωγός στις προσπάθειές τους? Και υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία? Πώς αλλάζετε τις μεταρρυθμίσεις σας ή πώς παίρνετε input από την αγορά? Λοιπόν, αρχικά το κράτος αυτό που προσπαθεί να κάνει μια καλή κυβέρνηση είναι να βγάζει τα αντικίνητρα. Και η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει ως στρατηγική προτεραιότητα να κάνει πολύ πιο φιλική για την επιχειρηματικότητα την Ελλάδα. Άρα να γίνει πολύ πιο ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία. Και αν δείτε μάλιστα τις εκθέσεις που γίνονται σε παγκόσμια βάση, είτε του Οικονομικού Φόρουμ, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, είτε της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Doing Business και το Global Competitive Report, θέλετε ότι η Ελλάδα ήταν όντως σε πάρα πολύ σε πολύ χαμηλή κατάταξη. Εμείς το τελευταίο 1,5 χρόνο, αυτό το οποίο έχουμε κάνει, θα ξεκινήσω από τα δημοσιονομικά. Ναι, η Ελλάδα δεν είναι στην επενδυτική βαθμίδα όσον αφορά την δυνατότητα δανεισμού. Αν δείτε όμως τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει από όλους τους οίκους αξιολόγησης το τελευταίο 1,5 χρόνο, θα δείτε ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα προόδου. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το ελληνικό δεκαετές ομόλογο είναι σε ιστορικά χαμηλά. Από ό,τι είδα σήμερα ήταν στο 0,9%. Και η Ελλάδα, παρά την δεκαετή οικονομική κρίση, παρά την πανδημία, έχει την πρόσβαση στις αγορές και δανείζεται με πολύ καλά επιτόκια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο. Είναι ένα γεγονός το οποίο νομίζω ότι μετράει πολύ. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε στο βαθμό το οποίο θέλουμε. Προφανώς έχουμε δρόμο και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μετά, να σας πω ότι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας, όντως, ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα που είχε η χώρα μας ήταν η γραφειοκρατία. Σε μικρό χρονικό διάστημα όμως θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά ζητήματα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το κομμάτι της γραφειοκρατίας, ειδικά στο κομμάτι των ψηφιακών υπηρεσιών. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και εκεί. Βεβαίως έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Και ο στόχος πρέπει να είναι όλες οι υπηρεσίες μεταξύ πολίτη και κράτους, επιχείρηση και κράτους, να μπορούν να γίνονται και ψηφιακά. Όπως επίσης στο κομμάτι της απλούστευσης των διαδικασιών. Έτσι, θα σας πω ζητήματα που αντιμετωπίζω εγώ ως υφυπουργός, το πόσο σύνθετη και πόσο αργές είναι οι διαδικασίες, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι άμα είναι έτσι εντός της δημόσιας διοίκησης, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για κάποια επιχείρηση. Όμως και σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Μειώσεις φορολογίας. Έχουν γίνει κάποιες μειώσεις φορολογίας σημαντικές. Ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών. Επίσης, έχουμε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ώστε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί από ό,τι είναι οι γείτονές μας ή άλλες χώρες. Εγώ θα σας απαντήσω πως έχουμε κάνει σημαντικότατα βήματα προόδου, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα ακόμα περισσότερες αλλαγές. Και κλείνω με ένα τελευταίο κομμάτι. Επειδή συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που γίνανε σχεδόν από όλους τους συνομιλητές μου για το κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος. Ακόμα και στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά εγώ θα σας πω και αλλαγές προωθούνται τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τι έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα? Έχει γίνει μια επανάσταση του αυτονόητου. Και αυτά είναι πράγματα όμως που, παρά το γεγονός ότι γίνεται η επανάσταση του αυτονόητου, πράγματα τα οποία όλοι μας θεωρούμε
απολύτως απαραίτητα δεν ήταν στην Ελλάδα γεγονότα. Δεν υπήρχαν στην χώρα. Άρα και εκεί πέρα γίνονται σημαντικά βήματα προόδου, αλλά όλοι αναγνωρίζουμε ότι σε μια παγκόσμια κοινωνία όπου υπάρχει πολύ υψηλός ανταγωνισμός, πρέπει τα βήματα αυτά να είναι πολύ πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έχουμε περισσότερα ωφέλη όλοι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ένας κοινός παράγοντας όλων είναι το ταλέντο. Και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις και νομίζω ότι είναι και ένα ωραίο mandate, αν θέλετε, για την τεχνολογία της χώρας να φέρει αυτό το transformation και στην εκπαίδευση που χρειάζεται. Υπάρχουν πολύ καλές ιδέες. Συζητήσαμε κάποιες εχθές σε μια προπαρασκευαστικό μας συζήτηση. Θα ήθελα να ακούσουμε κάποιες από αυτές. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ανάγκη και για γρήγορες λύσεις. Θα ήθελα να το ανοίξω, να είναι ανοιχτή αυτή η συζήτηση, νομίζω. Αν θα μπορούσα να πάρω το λόγο. Νομίζω ότι ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι βλέπουμε ότι σαν ποσοστό το STEM αποφύτων σε σχέση με την ευρωπαϊκό μέσο όρο φαίνεται να είμαστε αρκετά καλά. Είμαστε πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης σε αποφύτους STEM σε σχέση με το σύνολο. Αποφύτως δηλαδή που ασχολούνται με την τεχνολογία, με τις θετικές επιστήμες. Άρα λοιπόν ίσως το ζήτημα, ένα πρωτεύον ζήτημα είναι πώς μπορούμε σαν επιχειρήσεις να συνεργαστούμε με τα πανεπιστήμια και να προετοιμάσουμε τους απόφυτους ώστε να είναι πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα και όχι μόνο στο κομμάτι της... Βλέπουμε αρκετούς αποφύτους να πηγαίνουν προς το κομμάτι της διδασκαλίας και προς μια άλλη κατεύθυνση, η οποία πολλές φορές δυσκολεύει την απορρόφηση του κατάλληλου δυναμικού στις επιχειρήσεις, το οποίο τελικά έχει και άμεσο αρνητικό αποτέλεσμα στην ανεργία. Ένα άλλο, ας πούμε, ενδεχομένως shortcut, να το πω έτσι, είναι οι γείτονες χώρες. Δηλαδή, αν κανείς κοιτάξει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία, είναι χώρες που μπορούν να μας φέρουν πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό και να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει κανείς να το κοιτάξει προσεκτικά, δηλαδή τι κίνητρα πρέπει να τους δώσουμε. Αλλά για να το σχεδιάσει κανείς αυτό σωστά πρέπει να το δει αναχώρα και ανακοινότητα και να έχει πρώτα όλη την πληροφορία για να δει τι θα χρειαζόταν για να τους φέρεις. Αλλά αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο παραδοσιακά πολλές χώρες το χρησιμοποίησαν. Δηλαδή τα H1 visas, ας πούμε, της Αμερικής, όπου κάθε χρόνο ό,τι έλλειψη είχαν τη φέρναν κατά 75% από την Ινδία σε προσωπικό. Και μετά νομίζω το υπόλοιπο 10% ήταν από την Κίνα. Είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα του πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Αλλά όλες οι χώρες υποφέρουν από την έλλειψη ταλέντου, νομίζω, σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. Και δεν μιλάμε απαραίτητα για προγραμματιστές. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι η τάση δεν θα είναι στο μέλλον περισσότερο προς ακόμα παραπάνω προγραμματισμό, θα είναι ως προς το ακόμα περισσότερη χρήση εργαλείων που σου δίνουν αυτό που χρειάζεται να έχεις. Και με αυτή την έννοια ίσως το πράγμα γίνεται λιγάκι πιο εύκολο, με μια έννοια, διότι το να έχεις αμυγός πάρα πολλούς προγραμματιστές να βγαίνουν από τα πανεπιστήμια είναι κάτι λίγο πιο δύσκολο από το να έχεις ψηφιακά ενήμερους ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Αυτό ως προς μια πιθανή λύση για την άμεση προσέλκυση ανθρώπων. Αν επιτρέπετε, είναι η συνεχόμενη εκπαίδευση τη στιγμή που φέρνεις κάποιον μέσα στον οργανισμό σου. Αυτό που κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, που στείλουμε bootcamps αναλόγως στα διαφορετικά αντικείμενα και παίρνουμε ανθρώπους στους οποίους εκπαιδεύουμε οτιδήποτε μεταξύ 4 και 6 εβδομάδων. Και στο τέλος αυτών βλέπουμε πραγματικά παιδιά τα οποία μπορούν και εντυπωσιάζουν κόσμο στο εξωτερικό, είναι κάτι που μας έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Άρα, short term, νομίζω ότι αυτή η λύση του να εκπαιδεύουμε τον κόσμο μέσα στη δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να βοηθήσει. Τώρα, long term, κάθε πανεπιστήμιο και κάθε
πολύ μεγάλο και γνωστό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, ένας από τους δείκτες που τον διακρίνει είναι πόσα offers παίρνει κάθε απόφυτος. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, νομίζω ότι και αυτός θα πρέπει να αποτελεί δείκτη και για τα ελληνικά πανεπιστήμια την επόμενη μέρα, που ενδεχομένως να είναι στις σκέψεις, γιατί το πόσους μπορεί να απορροφήσει ο εργασιακός χώρος είναι απίστευτα σημαντικό στην επιλογή κάποιου να διαλέξει να πάει εκεί ή όχι. Η συνεργασία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι θα πρέπει να επεκταθεί, είδαμε, ακούσαμε και μιλήσαμε πάρα πολλά ευήκοα ΑΟΤΑ όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία. Υπάρχουν άνθρωποι, μονάδες μάλλον, οι οποίες θέλαν να συνεργαστούν και κάνανε το extra mile. Νομίζω ότι αυτό απλά θα πρέπει να γίνει, να θεσμοθετηθεί λιγάκι. Να μπορέσει να γίνει σε μεγαλύτερο scale και σε όλα τα πανεπιστήμια. Κύριε Μπακολιά. Ναι, να πω και εγώ πώς το βλέπουμε. Καταρχάς να συμφωνήσω με τον κύριο Βερέμη και συμφωνώ με το σκεπτικό να φέρουμε κόσμο από τις διπλανές χώρες. Αλλά συνήθως το κάνουν αυτό οι χώρες ώστε να εξαντλήσουν τα δικά τους, τους δικούς τους πόρους. Εμείς βλέπουμε, για παράδειγμα, η εταιρεία μας ψάχνει φυσικούς και μαθηματικούς και αυτοί αποτελούν περίπου το 35% του συνόλου των αποφύτων από σχολεία θετικής κατεύθυνσης, οι οποίοι όμως δεν έχουν κανένα επαγγελματικό προσανατολισμό και δεν αναπτύσσουν και δεξιότητες για την ψηφιακή αγορά. Όχι μόνο να προγραμματίζουν τα διόδυνα, αλλά και η χρήση εργαλείων είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Εκεί πέρα κάτι θα πρέπει να κάνει το κράτος. Εκεί νομίζω πως το κράτος μπορεί να παρέμβει για αυτού του τύπου τις σχολές. Για τα υπόλοιπα, συμφωνώ και εγώ ότι οι εταιρείες πρέπει να αναλάβουν. Δηλαδή, το κάνουμε ήδη. Κάνουμε συμβάσεις συνεργασίες με πανεπιστήμια, όπου τους θέτουμε τα προβλήματά μας. Μιλάμε με καθηγητές, αξιόλογους που καταλαβαίνουν τη βιομηχανία. Φέρνουμε καλά παιδιά κοντά μας, τα εκπαιδεύουμε στα προβλήματά μας και έτσι δημιουργείται το λεγόμενο talent pool γύρω από την εταιρεία. Αυτό το κάνει κάθε εταιρεία χωριστά. Και νομίζω αυτή είναι και μια πρακτική που είναι πολύ δημοφιλής και στο εξωτερικό. Δηλαδή, η κάθε εταιρεία πάει και στείλει μαγαζί σε κάποιο κολέγιο, κάνουν έρευνα, παίρνουν ερευνητικά έργα και μετά προσλαμβάνουν από εκεί. Αυτό δεν συμβαίνει στο βαθμό που θα έπρεπε στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά έργα είναι ατελέσφορα. Δηλαδή, δεν βγάζουν business. Μένουν στο ράφι. Αυτό μπορούσα να συμφωνήσω με τον Μπάμπη και να προσθέσω ένα τελευταίο στοιχείο. Ίσως μια πρόταση short term προς την κυβέρνηση θα ήταν να θεσμοθετήσουμε το internship, αλλά πραγματικά με ένα πολύ ισχυρό τρόπο, ώστε ο κάθε φοιτητής το τάδε χρόνο της φοίτησης να πρέπει να εργαστεί σε μια εταιρεία και φυσικά εμείς σαν εταιρείες και πολυεθνικές θα πρέπει και ελληνικές εταιρείες να βγούμε μπροστά και να δημιουργήσουμε αυτούς τους τα προγράμματα για να μπορεί να τρέξει σωστά μια τέτοια πρόταση. Επιτρέψτε μου να πω ένα λεπτάκι ότι οι μαθητείες, ας πούμε, υπάρχουν σε κάποια μεταπτυχιακά. Δεν θα πω για το τι συνέβη πριν από 3-4 χρόνια με τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα, δεν θα μπω σε τέτοιου είδους συζήτηση. Αλλά για να μπορέσουν να θεσμοθετηθούν αυτά τα πράγματα, θα πρέπει εκτός από τα πανεπιστήμια που θέλουν, που είμαι βέβαιος ότι θα θέλουν οι απόφοιτοι τους τουλάχιστον, ή ένα κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αποφύτων, να έχει πρόσβαση, να έχει τη δυνατότητα να κάνει μια μαθητεία σε μια μεγάλη εταιρεία. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν και οι ευκαιρίες αυτές από την πλευρά των επιχειρήσεων. Διότι το κράτος είχε χρηματοδοτήσει ακόμα και μέσω προγραμμάτων του ΑΕΔ, όπου κάλυπτε ένα κομμάτι του μισθολογικού κόστους, ώστε να είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσληψη. Εννοείται ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να υπήρχαν πολλές περισσότερες δυνατότητες να κάνουν τέτοιου είδους internships οι φοιτητές ή ακόμα και οι νέοι απόφοιτοι των πανεπιστημίων και βέβαια εμείς θα ήμασταν όχι πολύ χαρούμενοι, θα ήταν κάτι το οποίο το επιδιώκουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το θεσμοθετήσουμε κιόλας. Άρα η πρότασή σας, κύριε Μιχαλόπουλο, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο και αν υπάρχει κάπως στο σχεδιασμό τα κίνητρα για διεθνές ταλέντο και για Έλληνες διασποράς. Δεν άκουσα κάποιο σχόλιο για τους Έλληνες διασποράς. Υποθέτω ότι είναι και αυτή μέσα στην εξίσωση της λύσης ως ένα βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο
μια μεσοπρόθεσμη λύση. Υπάρχει κάτι το οποίο είτε στη διπλωματία είτε στο τάξε να βοηθήσουμε το διεθνές ταλέντο να έρθει στην Ελλάδα? Λοιπόν, προφανώς πρέπει να είναι προτεραιότητά μας να δούμε πώς μπορούμε να επαναπατρίσουμε κάποιους από αυτούς που φύγανε τα χρόνια της κρίσης. Αυτοί γιατί φύγανε? Οι περισσότεροι φύγανε διότι δεν μπορούσαν τις προσδοκίες που είχαν ως επιτοπλίστων για την επαγγελματική τους καριέρα να τις υλοποιήσουν στην Ελλάδα. Άρα πολλοί φύγανε, η συντριπτική πλειοψηφία, για λόγους εργασίας. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε? Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα τόσο στις επιχειρήσεις που ήδη έχουν βάση στην χώρα, αλλά και για νέες επενδύσεις στη χώρα, ώστε να δημιουργηθούν νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Άρα η αλλαγή στις υπερεκτώσεις δαπανών που ανέφερα πιο πριν, που καθιστούν την Ελλάδα ως μια πάρα πολύ ελκυστική χώρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, πράγματι θεωρούμε ότι θα γεννήσουν νέες θέσεις εργασίας. Αν μιλήσετε όμως με τον κύριο Μπακολιά και με τον κύριο Βερέμι, με τους οποίους έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, έτσι, σε περιπτώσεις που εταιρείες έχουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και θέλουν να επενδύσουν ακόμα περισσότερο σε αυτά τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, μπορεί να μην καλύπτονται σε τόσο μεγάλο βαθμό με αυτή την αλλαγή της νομοθεσίας, διότι δεν υπάρχει τόσο υψηλή κερδοφορία. Άρα εξετάζουμε και εναλλακτικούς τρόπους για το πώς θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε αυτά τα πράγματα. Όμως, επενδύσεις όπως αυτή που έχει κάνει η Deloitte ή αυτές που κάνει η Microsoft, η EGO, η Volkswagen, η EY, η Amazon, και αναφέρομαι ως επιτοπλίστων σε επενδύσεις που είναι greenfield, έτσι, είναι καινούργιες επενδύσεις, είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Οι Έλληνες της Διασποράς θα επιστρέψουν στην χώρα και όταν δούνε ότι η Ελλάδα έχει σοβαρευτεί, είναι μια σοβαρή, ευνομούμενη χώρα από κάθε άποψη, αλλά πρωτίστως όταν δούνε ότι υπάρχει προοπτική επαγγελματική στον τόπο τους και θα μπορέσουν να έχουν ένα καλό βιωτικό επίπεδο, να φτιάξουν την οικογένειά τους και να ζήσουν αξιοπρεπέστατα και στην χώρα μας. Έχουμε 2 λεπτά για κάποια σχόλια, αν θέλουν. Αν επιτρέπετε να βάλω μία παράμετρο, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Αυτή τη στιγμή λέμε μπορεί να βρίσουμε ταλέντο, αλλά πραγματικά άκουσα και από τους συνομιλητές ότι μπορείς να βρεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και με το remote working μπορεί πραγματικά κάποιος να σε βοηθήσει και να αναπτυχθείς περαιτέρω. Και το κάνουμε και εμείς. Και έχω ζητήσει συγκεκριμένα να έχω κόσμο, τους 50 επόμενους ανθρώπους να είναι από wherever, από οπουδήποτε μέσα στην Ελλάδα. Αντίστοιχα όμως, το ίδιο πράγμα μπορούν να κάνουν και εταιρείες από το εξωτερικό. Να αναζητήσουν ταλέντα στην Ελλάδα και το βλέπω γιατί προσπαθούν να προσελκύσουν και να προσεγγίσουν κόσμο δικό μας. Εταιρείες από το εξωτερικό να πάρουν Έλληνες οι οποίοι θα είναι εδώ και θα δουλεύουν για αυτές. Αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα μας προστατεύσει. Σαφέστατα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ο καθένας για τον κόσμο του, για να θέλει και να μπορεί να δουλεύει εδώ. Αλλά από εκεί και πέρα μην χάσουμε, έχουμε physically τους ανθρώπους, αλλά το brain θα φύγει και πάλι. Το βάζω σαν μια ανησυχία γιατί το βλέπω και είναι trend ουσιαστικά των τελευταίων μηνών. Και αν θα μπορούσα να κάνω και εγώ μια τοποθέτηση, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Υπουργό για την ανάγκη προσέλκυσης και ταλέντων από το εξωτερικό, ειδικά για εμάς τις πολυεθνικές εταιρείες που με αυτές τις επενδύσεις έχουμε δυνατότητα. Δεν σας κρύβω ότι το ένα δύσκολο σημείο είναι το κόστος, διότι συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που θέλουμε να προσελκύσουμε αμείβονται καλά στο εξωτερικό. Οπότε οφείλω να ομολογήσω ότι η κίνηση της κυβέρνησης να βοηθήσει στους φορολογικούς συντελεστές να δώσει ένα tax benefit, incentive σε αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν στην Ελλάδα να δουλέψουν αν ήταν για 7 χρόνια στο εξωτερικό και έρθουν στην Ελλάδα, 50% μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι πολύ σημαντικό και εμείς σαν Microsoft θα το χρησιμοποιήσουμε για να προσελκύσουμε ισχυρό ταλέντο από το εξωτερικό που θα δουλέψει για τη Microsoft στην Ελλάδα. Αν μπορώ να προσθέσω και εγώ κάτι ακόμα σε αυτά που είπε ο Θεοδόσης. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά παιδιά, ανθρώπους που θέλουν, πραγματικά θα ήθελα να έρθουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Τα πράγματα που ακούμε είναι το σύστημα υγείας, τα δημόσια σχολεία για θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους, δυνατότητες δανεισμού για να αγοράσουν ένα σπίτι, ενδεχομένως δάνεια που έχουν πάρει ήδη στο εξωτερικό να πάρουν σπίτια εκεί που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν με ελληνικές μισθοδοσίες και η γραφειοκρατία του δημοσίου. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο στο εξωτερικό θεωρούνται δεδομένες. Αυτά ξυνίζουν πάρα πολύ στον κόσμο. Αυτά εκεί πέρα μπορεί να παρέμει το κράτος, να τα βελτιώσει δηλαδή την καθημερινότητα. Μάρκο, αν έχεις και εσύ ένα τελευταίο σχόλιο πριν πάμε στην τελευταία ερώτηση στον κύριο Υπουργό. Εγώ το μόνο πράγμα που θα έλεγα που πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί είναι πάνω στην ανάγκη μας να προσελκύσουμε πίσω κόσμο, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε και μια κατάσταση δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, όταν τελικά θα ισχύει ένα άλλο φορολογικό καθεστώς για ανθρώπους που μείναν εδώ, και δεν το λέω εθνικιστικά, το λέω πρακτικά, ότι μπορεί να αποξενώσει αρκετό κόσμο το γεγονός ότι οι νεοφερμένοι έχουν πολύ μεγάλα προνόμια. Εγώ θα έλεγα ότι γενικά πρέπει να κατευθυνθούμε σε μια λογική, σε μια χώρα που έχει ανάγκη από κόσμο και έχει και ανεργία και θέλει να έχει ανάπτυξη και μπορεί να έχει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο ασφαλής μια στρατηγική μειούμενων εργοδοτικών εισφορών και κόστους εργασίας συνολικά, για να μην έχεις και μια είδους πόλωση που μπορεί να μας, να μας δυσκολέψει, θα έλεγα, το επόμενο διάστημα. Αυτό θα έλεγα ότι είναι βασικό. Αλλά θα συμφωνήσω με όλους ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι το ταλέντο, και το ταλέντο μπορεί σίγουρα να έρθει μέσα από τη μετεκπαίδευση, την επίμονη και συνεχή μετεκπαίδευση που οφείλουν να έχουν έφυγες οι εταιρείες, αλλά και από την εισαγωγή ανθρώπων από όπου μπορούμε να τους φέρουμε, διότι κάποιοι από αυτούς λειτουργούν και σαν δάσκαλοι των υπολείπων, μην το ξεχνάμε αυτό. Και θα έλεγα ότι ένα πολύ καλό παράδειγμα στην Ελλάδα επιτυχημένης παρουσίας μεγάλων πολυεθνικών είναι ακριβώς η γνωστή Big Four, δηλαδή η Deloitte, η PwC, η EY, και η KPMG, και θα προσέθετα και την Accenture ίσως και την Grant Thornton, όπου κατάφεραν μέσα στα τελευταία 15 χρόνια να λειτουργούν ως πανεπιστήμια. Με αποτέλεσμα η ελληνική αγορά δεν έχει έλλειψη σε ανθρώπους με πολύ καλή κατάρτιση σε θέματα οικονομικά και σε θέματα λογιστικά. Θα έλεγα ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή προσφορά ανθρώπων και ποιότητα και ποσότητα. Αυτό οφείλεται αρκετά σε αυτές τις εταιρείες και η είσοδός τους και στο data, data science και data, ας πούμε, analytics, νομίζω ότι και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την αγορά συνολικά. Αν μπορούμε να κάνουμε replicate αυτό που έγινε με τους Big Four σε ένα ποσοστό και στο χώρο της τεχνολογίας, που στην ουσία μόνο τη Microsoft έχουμε αυτή τη στιγμή από τις πολύ πολύ μεγάλες, και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ αξιόλογες, ας το πούμε, ομάδες σαν της Ansys, αλλά δεν είναι του μεγέθους που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά ακόμα, ή της Upstream ή τέτοιων εταιριών. Νομίζω χρειαζόμαστε και άλλες Microsoft και άλλες τέτοιες εταιρείες να στήσουν πραγματικά αυτό που αντίστοιχα κάνανε οι Big Four. Έτσι θα έχουμε σοβαρή μετεκπαίδευση και σοβαρή αλλαγή στην προσφορά ταλέντου. Πολύ ωραία. Έχουμε μόνο ένα λεπτάκι και θα ήθελα να κλείσουμε μια ερώτηση. Καταρχάς ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ότι θα πρέπει να τη συνεχίσουμε. Προς τον κύριο Υπουργό, πώς παρακολουθούτε την επίπτωση των μέτρων, ποια επιτυχάνουν και ποια δεν επιτυχάνουν τόσο πολύ να φέρουν αλλαγές, και νομίζω ότι πώς μπορούμε να έχουμε και οι υπόλοιποι κάποια πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία θα βοηθήσουν και την αγορά να δίνει και σωστότερες συμβουλές ή να υποστηρίζει. Λοιπόν, εγώ θα σας πω για το δικό μου αντικείμενο και θα σας πω ότι τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης νομίζω είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να δεις τι ακριβώς γίνεται. Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει ως στόχο το 2010, το 2020, το κάθε κράτος μέλος να επενδύει το 3% ως ποσοστό του ΑΕΠ στην έρευνα και την καινοτομία, μόλις 4 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πετύχαν αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θέση, είναι στην 16η θέση, παρά το μέσο τελευταίο χρόνο ανεβήκαμε 4 θέσεις. Άρα και εκεί έχουμε σημαντικό δρόμο να διανύσουμε. Αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό αυτός δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, θεωρούμε ότι είναι κάτι μετρήσιμο.
Το δεύτερο κομμάτι, για να φύγω και από το κομμάτι της έρευνας, αλλά να πάω στο κομμάτι του οικοσυστήματος. Στο οικοσύστημα καινοτομίας, πλέον μέσα του Elevate Greece, έχουμε δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά έχουν να κάνουν και με τον αριθμό των ευθύνων επιχειρήσεων και με τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν και με τον κύκλο των εργασιών, αλλά επίσης και με δεδομένα ανά γεωγραφική περιφέρεια, ανά κλάδο, ανά τομέα που βρίσκονται. Άρα έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία με την βοήθεια των ειδικών και των ανθρώπων της αγοράς και τα παρακολουθούμε και θεωρούμε ότι είναι αξιοποιήσιμα για να μας βοηθήσουν στο να χαράξουμε ακόμα πιο συγκεκριμένες πολιτικές. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.